Σημαντικό ορόσημο για την κυπριακή οικονομία αποτελεί η πλήρη αποπληρωμή του ρωσικού δανείου που έλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία το 2011, ύψου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με αφορμή την εν λόγω εξέλιξη, ο ΑΛΦΑ σα παρουσιάζει τα εναπομείνατα μεγάλα δάνεια τη Κυπριακή Δημοκρατία καθώ και τη σύνθεση του δημόσιου χρέου. Το δημόσιο χρέο τη Κύπρου, με βάση τα στοιχεία του Γραφείου Διαχείριση Δημόσιου Χρέου τη 36 του το 2019, αποτελείται κατά 1 από γραμμάτια δημοσίου, κατά 17% από εγχώρια ομόλογα, κατά 3% από ομόλογα σε φυσικά πρόσωπα, κατά 35% από ομόλογα εξωτερικού και κατά 44% από δάνεια. Σύμφωνα με πληροφορίε του ΑΛΦΑ, το ποσοστό του χρέου σε δάνεια μετά και την πλήρη αποπληρωμή του ρωσικού δανείου θα μειωθεί αισθητά. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον η Κύπρο δεν έχει δάνεια σε τρίτε χώρε. Η μεγαλύτερη οφειλή τη Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ύψου 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ προ τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα με τη λήξη του δανείου να είναι προγραμματισμένη το 2031. Το δεύτερο μεγαλύτερο δάνειο είναι ύψου 695 εκατομμυρίων ευρώ προ το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο με αποπληρωμή μέχρι το 2026. Το τρίτο τώρα μεγαλύτερο δάνειο είναι ύψου 200 εκατομμυρίων προ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με αποπληρωμή το 2037. Όπω διαφαίνεται και από τη γραφική παράσταση του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέου, σταδιακά θα μειώνονται ολοένα και περισσότερο τα δάνεια του κράτου. Καθώ οι αποπληρωμέ χρέου μέχρι το 2023 θα φορούν κυρίω ευρωπαϊκά μεσοπρόθεσμα ομόλογα που απεικονίζονται με το κίτρινο χρώμα στο γραφικό. Σημειώνεται ότι ο Υπουργό Οικονομικών δήλωσε πω πλέον η Κύπρο θα δανείζεται κυρίω από τι διεθνεί αγορέ, καθώ κατά την τελευταία έξοδο αντλήθηκε 1,5 δισεκατομμύριο με το χαμηλότερο επιτόκιο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ύψους 2,4%.